πρέπει να καταλάβει ο Δημότης του Ηρακλείου ότι κινδυνεύει η δημόσια υγεία του. Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να γεμίσει λίμματα η πόλη είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Ηρακλείου, καθώς από σήμερα οι βιτιοφορεί σταματούν την άντληση των λιμάτων και τη μεταφορά του στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Δεν θα ξεφορτώνουμε τα βιτία μέσα, να πάνε να τα βρούνε με τους δημότες. Όπως τονίζουν οι βιτιοφορείς, η διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης, μεταβάλλοντας μονομερώς συμφωνία που είχαν από κοινού συνάψει, τους μετέτρεψε παράνομα, όπως καταγγέλουν, σε εισπράκτορες των ανταποδοτικών τελών αποχέτευσης. Είχαμε κάνει μία συνάντηση με τους διευθυντές, τους προϊσταμένους και αυτά, και είχαμε αποφασίσει μέχρι να ξεκαθαρίσει ποιανού είναι το χρέος να πληρώνει εδώ πέρα το ανταποδοτικό τέλος, να κάνουμε κάτι. Ένα χαρτί, ένα τριπλότυπο χαρτί, όπου φαινόταν ποιος ήταν ο παραγωγός των λιμάτων. Το 18 όλα τα τιμολόγια που είχαμε φέρει δεν τα τιμολογήσανε. Τέλος του 18 μας τα στείλανε μαζεμένα. Έφεραν τριπλότυπα για να πληρώνουν οι πελάτες και μου τα γυρίσανε πίσω αρχές του 19 και μου χρεώσανε στην εφορία 13.000. Από την πλευρά της η επιχείρηση τονίζει πως υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία μάλιστα έχει γνωμοδοτήσει θετικά και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Υπάρχει μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζει ότι τις εισόδους των βιτιοφορέων στην εγκατάσταση θα τις πληρώνουν ένα μήνα αργότερα, στις 10 του επόμενου μηνός. Όσοι δεν το τηρούν αυτό, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αδειάζουν. Στο αυτό εφαρμόζουμε. Ο δικηγόρος των βιτιοφορέων μου είπε ότι δεν υπάρχει απόφαση. Δεν είναι σωστό αυτό που λέει, απλώς παραπλανεί. Ο νόμος είναι σαφής και μάλιστα ο νόμος αυτός εδώ έχει αυξημένη τυπική ισχύ, γιατί είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βιτιοφορείς πραγματοποίησαν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στο χώρο του συγκροτήματος του βιολογικού καθαρισμού, με τη διοίκηση της επιχείρησης να καλεί την αστυνομία, καταγγέλλοντας την παρακόλληση του έργου της. Στο αστυνομικό μέγαρο βρέθηκαν τόσο η ιδιοκτήτρια εταιρείας βιτιοφόρων και οδηγός ενός εκ των βιτίων, όσο και ο διευθυντής της ΔΕΙΑΙ, αλλά και ο προϊστάμενος του βιολογικού. Μέχρι να βγει το δικαστήριο, να πάρθει μια απόφαση επιτέλους ξεκάθαρη, δεν πρέπει να κλείνει η πόρτα. Και να μας αφήνει να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους. Εμείς κάνουμε μια μεταφορά. Δεν κάνουμε να εισπράττουμε για τη ΔΕΙΑΙ. Στο ΡΕΘ να πληρώνει ο πελάτης. Δεν έχουμε εμείς καμία δουλειά. Στα Χανιά. Το ίδιο στα Χανιά. Δεν εισπράττουμε εμείς τέλη. Πάντως, οι βιτιοφορείς καταγγέλουν πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο συγκρότημα βιολογικού καθαρισμού είναι μεγάλα, σημειώνοντας πως δεν μπορεί μια τέτοια υπηρεσία που αφορά τη δημόσια υγεία να λειτουργεί με βάση το τυπικό δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο. Αν το σκεφτείτε καλά κι εσείς και όλο το Ηράκλειο, εκτελούμε κοινωνικό έργο. Παράλληλα, σημειώνουν πως με τις αποφάσεις της επιχείρησης οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό. Δεν μπορώ να παίρνω εγώ 50 ευρώ παράδειγμα το δρομολόγιο. Σε να πληρώνω 120 ευρώ δεν γίνεται, δεν στέκει επιχείρηση, δεν στέκει τίποτα έτσι. Το ζητούμενο πάντως είναι το τι θα γίνει με τα λίμματα, καθώς τόσο η μη άντλησή τους, όσο και η άντληση αλλά παραμονή τους μέσα στα βιτία, αποτελεί βραδιφλεγής βόμβα για την υγεία των πολιτών, αλλά και για την εικόνα ενός κατεξοχήν τουριστικού προορισμού. Υπάρχει το πρόβλημα τώρα με το ζέστη το καλοκαίρι και οι βάνες να σπάσουν με την πίεση και όλα και τα λίμματα στον δρόμο. Άμα σπάσουν από τις ζέστες και από αυτά οι βάνες και φύγουν. Ό,τι θέλουν να κάνουν.